και ο Μπραζάουσκας που έχει παίξει παιχνίδια του Μακδόναλτ φέτος, αλλά και ο Ρέμς είναι καλύτερη διαιτητή. Αν θέλετε και Γάλλος και ο Γκασπερίν θεωρώ, Νίκο, ότι είναι καλύτερος διαιτητής. Εσείς βλέπετε τους πέντε με τους οποίους θα ξεκινήσουν οι Chicago Bulls. Κούτσος, Κούκοτς, Κάφι, ο Λόγκλι, ο Χάρπερ και ο Τζόρνταν είναι οι πέντε που θα ξεκινήσουν για τους Chicago Bulls. Καρνισόβας, Ρότζερς, Τάρλατς, Χόκινς και Τόμιτς είναι οι πέντε για τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι κανείς αυτόγραφο τώρα που πηγαίνει στο κέντρο. Μάλλον όχι, όχι, γέγονε, γέγονε. Ο Τόμιτς πρόλαβε και τον άγγισε πάντως. Να δούμε λοιπόν καταρχήν και ποιο θα είναι το πρώτο μαρκάρισμα από τον Ολυμπιακό πάνω στον Μάικλ Τζόρνταν. Οι άνθρωποι του NBA εκτιμούσαν ότι ο Τόμιτς ήταν ο πρώτος παίκτης που αναλάβει το μαρκάρισμά του. Ο Λόγκλι πάντως πήρε τον τζάμπολ και ο Χάρπερ σε κλασικό ρόλο playmaker στην πρώτη επίθεση. Ο Κούκοτς. Όπως είδαμε τους Bulls να πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Μια άμυνα βέβαια που την παίζουν και στο πρωτάθλημα του NBA. Ο Καρνισόβας θα κάνει το σκορ 2-3. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι τους Bulls. Τραβάτε φωτογραφίες. Κάτι αντίστοιχο, Νίκο, που είχε στην Dream Team 2 στην εθνική μας ομάδα, ένα πόντο. Τζόρνταν 4-3, επαναφέρει τα πράγματα σε μια λογικότερη ισορροπία. Ο Τζόρνταν πάω θα ξαναδείτε. Το καλά του μετράει. Και έχουμε φάουλ του Λόγκλι, υποθέτω, πάνω στον Τάρλα. Χόκινς. Ο Τάρλατς έχει ήδη πάρει δύο φάουλ του Λόγκλι. Είναι μια πρώτη νίκη. Δύο φάουλ τόσο νωρίς σημαίνει αντικατάσταση. Ούτε να σκάσει την μπάλα στο έδαφος. Χόκινς απέτυχε τον Κούκοτς. Και εδώ ο Λόγκλι έμεινε καρφωμένος στο έδαφος. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει στην εκρηκτική και γρήγορη κίνηση. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Αν ο Τάρλατς είχε πόδια, Νίκο, για να κάνουν συχνάλματα, γιατί απαιτεί του Τζόρνταν. Αγνίνασα τον Τζόρνταν. Θέλει όμως το σέντερ να έχει πολλά και δυνατά άλματα περίπου του ίδιου επίπεδου. Αν είχε αυτό το προσώνο με αντίπαλο τον Κάφι αυτή τη φορά, όσο προς το καλάθι, κοιτάξτε τον Κούκοτς έτοιμος για βοήθεια, ο Τάρλατς ξέρει αυτό. Για μια ακόμα φορά καταπληκτικό. Ο Τάρλατς θα κερδίσει τον αντίπαλο του που αυτή τη φορά είναι ο Κάφι. Κοντά στο καλά. Με τον Βούξεβιτς αντίπαλο πάντα. Τάρλατς έτοιμος, πέφτοντας στον Τζόρνταν. Θα κάνει το σκορ 22-17. Κοιτάξτε, εδώ είναι το κατακόρυφο άλμα που έχει κάνει. Το οποίο μπορεί να έχει 80-85 πόντους. Ο Βούξεβιτς τον έχει ακολουθήσει. Ο Τζόρνταν διαλέγει πέφτοντας με τον Μπάρελ και τον Άκητς. Πώς μαρκάρει ένας τον άλλον. Μάλλον προσπαθεί να μαρκαριστεί ο ένας και να ξεμαρκαριστεί ο άλλος. Ο Άκητς την πρώτη προσπάθεια θα κάνει το σκορ 26-19. Και πολύ ωραία συγκαστία. Τελικός είναι αυτός. Ο Τζόρνταν με αυτή την υποδειγματική κίνηση. Αυτό πάντα δεν έχει ωραία συγκαστία. Κοιτάξτε ξανά την προσποίηση πως θα περάσει από την εσωτερική. Γυρνάει από την άλλη πλευρά. Ούτε ίδιος θα την άμυνα των Bulls. Δεν είναι και σύνηθες φαινόμενο αυτό. Καλάθι τριών πόντων από τον Καρνισόβας. Εθνιδιασμός φαίνεται όμως, Νίκο, και αυτό. 34-23 με το δεύτερο τρίποντο του Καρνισόβας. Θυμηθείτε με έρθαν οι Beatles. Περίπου κάτι τέτοιο. Ο Καραπλής είναι αυτός. Και αυτός θα έχει κάτι να πει στα παιδιά του. Ότι έβαλε ένα καλάθι στους Chicago Bulls. Ο νεαρός, ο Δημήτρης Καραμιούτου που να μην έχει κάτι βάζει. Νάκητς ελεύθερος. 41-29. Για απάντηση του Ολυμπιακού στην πιεστική άμυνα των Bulls, βέβαια. Ο Τάρλατς με μια έξοχη ασίστ βρήκε τον Χόκινς, ο Νάκητς είναι παρόν και εκεί και χειροκροτείται θερμά από τον ίδιο τον προπονητή του, τον Ίβκοβιτς, για την κάθε άποψη. Ο Τζόρνταν εναντίον όλων. Το είδα, το ονειρεύομαι. Ω Θεέ μου. Είμαι σίγουρος ότι αν το θυμάμαι. Κοιτάξτε, περνάει από την εσωτερική, γυρνάει πλάτη στο Στεφάνι, πλάτη, δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει, αλλά έχει το ένστικτο του που είναι, Νίκο. Γιατί να το δει, ανοιχτή γραμμή έχει ο άνθρωπος. Έστρωξε την μπάλα στο καλάθι. Κοιτάξτε, περνάει από την εσωτερική τον Τάρλατς, πάει ο Νάκης να καλύψει. Μπαίνει στη φάση, αν πρόλαβε να δω καλά και ο Καρνισόβας. Αυτό ήταν φάση για Τάιλατς. Ο Τζόρνταν στον Κάφι, ελεύθερος, πέναλτι, γκολ. 50-37, ο Τζόρνταν συνεχίζει. Ο καλύτερος επιθετικός όλων των εποχών είναι ίσως και ο καλύτερος αμυντικός όλων των εποχών. Τα πάντα σε συσκευασία ενός. Και συγχωρήστε μας αν γινόμαστε υπερβολικοί ώρες, αλλά καμιά φορά βλέποντας. Το σουτ του Χόκινς ήταν άστοχο, το rebound από τον Μπούσλερ. Ο Χόκινς θα κλέψει την μπάλα από την απροσεξία του αντιπάλου και σιγά με την έχανε την ευκαιρία. 52-43. Θα ξεκινήσει το τζάμπολ της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός με Ρότζερς, Μπακατσιά, Χόκινς, τον Καρνισόβας και τον Τάρλατς, Κούκοτς, Τζόρνταν, Κάφι, Λόγκλι. Ο πέμπτος κρύβεται πίσω από τον Τάρλατς. Είναι ο Χάρπεν. Προσπάθησε όσο πιο γρήγορα μπορεί να πάει στο σουτ. Πάσα του Χόκινς δεν είναι καλύτερη. Ο Ρότζερς όμως κάνοντας την προσποίηση απέφυγε και τον Τζόρνταν αλλά και τον Ουένιγκτον. Όχι, ο Κάφι βγήκε πάνω στο Ρότζερς. Το συγγνώμη, είναι λάθος. Χόκινς για 3. Γκολ. 59-48. Μπακατσιάς και πάλι για τον Τάρλατς. Ο Τάρλατς θα κάνει αυτό το hook shot. Κάτι παραδέρσα χωρίς την κίνηση.
61-48 Κάφη και έχει το κλασικό σέντερ της ομάδος πάνω του και ο κλασικό σέντερ να πηγαίνει για βοήθεια σημαίνει ότι και για τον Phil Jackson έχει κάνει εντύπωση από όλες του Ταρδάτ σήμερα. Ο Τζόρνταν άραγε. Αυτόν είναι σίγουρο, δεν μπορεί να τον συνηθίσει με τίποτα. Κάτι στην προσποίηση όσο χρειάζεται για να χάσει την αμυντική του ισορροπία ο Ρότζερς. Πώς να περάσει τον Τζόρνταν. Καρνισόβας. Πάνω σε άμυνα, ο Κάφη τον ακολούθησε. Ο Ολυμπιακός μειώνει 63-54. Wellington έξω στο Τζόρνταν. Τζόρνταν προσποιήθηκε, θα πατήσει, πέφτει στο έδαφος, διεκδικεί το rebound, το παίρνει, σουτάρει καλά. Μίασε. Μίασε. Πώς μπορεί και τα κάνει τόσο γρήγορα όλα. Για το Ζευροσένκο. Ούψε, έβαλε και αυτό σένα. Ζευροσένκο βέβαια βρέθηκε κάτω από το καλάθι του Κούκος με τον Μπράουν. Ο Τάρλατς πρόσωπο στο καλάθι με τον Λόγκλι. Ο Λόγκλι πρέπει να μάθει ότι ο Τάρλατς σουτάρει για την περίπτωση. Θα το μάθει ο Τάρλατς. Υπάρχει ένα όριο. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Βούσεβιτς πολύ έξυπνα ξεγέλασε τον Τζόρνταν. Ο οποίος έκανε φάουλ τελική προσπάθεια του. Ας ένα πλεονέκτημα θα λέγαμε. Αφού το καλάθι ήταν δεδομένο. Ο Χόκινς μπλέκεται εκεί. Έχει πάντα την μπάλα. Ευκαιρία για τον Άκη να βάλει ένα εύκολο καλάθι από την γωνία. 86-66. Καταπληκτική άμυνα, καταπληκτική άμυνα πραγματικά. Ο Χόκινς όμως με τη βοήθεια του Νάκης ελευθερώθηκε. Να το εδώ. Και αυτός έκανε καλές εμφανίσεις. Κρύος πια στον πάγκο. Δεν ξέρω πόσο βγήκε για τους. Μπα, θα τον είχαμε δει. Ο Τόμις βάζει καυτό στον πρώτο του καλάθι. Και πραγματικά σηκώθηκε ο Νίκος ο Μίχαλος για να πει. Τον Μπούλς που είναι στο γήπεδο, για να μποτρίτη. Ένα καλάθι από το Μίχαλο, 99-78. Την εκμεταλλευτήκαμε και μακάρι και του χρόνου να υπάρχει εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ στο McDonald's, στο κοινό McDonald's. Εδώ τελειώνει το παιχνίδι, ο Τζόρνταν θα δώσει συνέντευξη στο NBC, 104-78 είναι το τελικό σκορ. Γυρίζουμε για κάποια διαφημιστικά στην Αθήνα, θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνοψίσουμε σε λίγο. Πήρε και το MVP, όλα τα πήρε. Περίεργο. Έκπληξη, έκπληξη. Θαύμα. Θα φόβω πέντε πράγματα, πέφτει σε άλλα δυο, να κλείσουμε. Ο Τζάκσον το παιδί. Επιστρέψαμε και πάλι κυρίες και κύριοι στο Παρίσι. Αυτός είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά McDonald's, το Michael Jordan με το κύπελο στην αγκαλιά του. Ο Phil Jackson έχει το κύπελο της καλύτερης ομάδας, δηλαδή της πρώτης σε αυτό το τουρνουά. Ο Boris Stankovic ήταν αυτός ο οποίος έκανε τις απονομές. Η Bulls το ψηλότερο σκαλεί ένα και μοναδικό υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο. Νομίζω, Νίκο, ότι είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και από την παρουσία του Ολυμπιακού και από την...